Πρωτότυπη εκδήλωση διαφορετική από τα καθιερωμένα, ετοίμασε και πραγματικά ξεχώρισε με αυτήν το Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλασης στην πόλη της Καλαμάτας. Όλοι φαντάζονταν να περνούν τις γιορτινές μέρες στο σπίτι τους, μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα. Δυστυχώς, πολλές φορές οι συγκυρίες τους διαψεύδουν. Αρκετοί συνάνθρωποι μας λοιπόν θα περάσουν τις μέρες αυτές τις γιορτινές, αρκετοί συνοδοί και εργαζόμενοι σε μονάδες υγείας. Μάθαμε για τους αγγέλους της χαράς και για τη δράση τους σε παιδιατρικά νοσοκομεία και σε μονάδες υγείας, καθώς και με το πόσο τρυφερότητα και ευαισθησία εμψυχώνουν ανθρώπους με ασθένειες. Για πρώτη φορά, η πρωτοπόρα εθελοντική ομάδα Άγγελοι της Χαράς επισκέφτηκαν μια πόλη εκτός Αθηνών. Βρέθηκαν στην Καλαμάτα και στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση σε μια συνεργασία που πραγματικά ήταν μελωδική και ξεχωριστή. Δεχτήκαμε με πολύ χαρά την πρόσκληση του Κέντρου Αποκατάστασης Διάπλαση από την κυρία Καραβασίλη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ήρθαμε στην πόλη σας, στην Καλαμάτα. Είναι ο πρώτος σταθμός του έργου των Αγγέλων της Χαράς εκτός Αθηνών. Ένα έργο που ξεκίνησε από το 2011 και σήμερα, 6 χρόνια μετά, υλοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία παιδών της Αττικής, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και ειδικής αγωγής. Από το 2014 έχουμε επισκεφθεί πάνω από 36 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και για μας είναι χαρά μας που σήμερα εδώ η πρόσκληση έγινε από ένα κέντρο αποκατάστασης και όχι από μία μονάδα. Συνολικά το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν οι άνθρωποι σε λίγα λεπτά το έχουν δει πάνω από 4.500 άτομα, ένικοι, συνοδοί και επισκέπτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πόλη σας, την Καλαμάτα, και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία και σε μια παρουσία εδώ πέρα στην πόλη ακόμα πιο παγιωμένη. Οι Άγγελοι της Χαράς παρουσίασαν μια μουσικοχορευτική δράση βασισμένη στα τραγούδια της παλιάς Αθήνας, προσφέροντας έτσι μια εναλλακτική ευκαιρία διασκέδασης στους ασθενείς της διάπλασης. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι σαν να θυμούνται την νιώτη τους, σαν να γινόμαστε εμείς τα πόδια τους, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό. Πραγματικά θα το ευχαριστηθούν. Στην ομάδα της διάπλασης αγκαλιάζουμε τους ασθενείς σαν οικογένεια. Φτιάξαμε το χωριό του Άι Βασίλη για πρώτη φορά, όπου οι ασθενείς φτιάχνουν ημερολόγια για το νέο έτος. Θελήσαμε όμως να παρέχουμε αυτή τη φορά μια εμπειρία από επαγγελματίες καλλιτέχνες. Σε αυτή την δραστηριότητα, σε αυτή την παράσταση, οι ασθενείς μας θα έχουν και την δυνατότητα να συμμετέχουν. Ευχόμαστε στους Αγγέλους της Χαράς καλή αρχή στο νέο τους εγχείρημα, στους Angels on the Roads, για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι να ξεκινά από την Καλαμάτα και από τη διάπλαση.